Τα Γρεβενά στο προσκήνιο. Τα Γρεβενά σε όλο τον κόσμο. www.grevenotis.gr. Μητροπολίτου Γρεβενών κυρίου Δαβίδ, μπραβεύουν τους πρωτεύσαντες μαθητές κάθε τάξης των δημοτικών σχολείων της πόλεως των Γρεβενών και των γυμνασίων και ηλικίων του νομού μας, σχολικού έτους 2014-2015. Τώρα να ευχαριστήσω τα παιδιά από όλη την κολύτια, δημοτικού, γυμνασίου και ηλικίου, που αρίστεψαν την χρονιά που πέρασε, που αγωνίστηκαν έτσι με ζήλο, με όρεξη, με φιλότυπο, με μεράκι και αυτός ο κόπος τους δεν πήγε χαμένος. Η βράβευση σημερινή είναι καθαρά συμβολική, άλλωστε δεν αποσκοπεί στον πλουτισμό της τσέπης, αποσκοπεί κυρίως στον πλουτισμό της ψυχής και όχι μόνο των αριστεψάντων, αλλά και όλων μας. Και τι εννοώ. Η βράβευση των παιδιών είναι μια, όπως είπαμε και πριν, ηθική ικανοποίηση για τον αγώνα τους. Και είναι πρότυπο σε όλους ότι κανένας αγώνας δεν πάει καμένος. Άλλωστε, τα ίδια τα νιάτα φωνάζουν ότι ο αγώνας δικαιώνεται. Τώρα, αν είναι τώρα ή μετά, πάντως δεν υπάρχει αγώνας που να μην δικαιώνεται, που να πάει χαμένος. Αρκεί ο καθένας μας να διαλέγει τον αγώνα τον καλό ή τον κακό. Γι' αυτό βλέπετε και ο Απόστολος Παύλος πολύ εύστοχα κάνει τη διάκριση και λέει «Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε». Λοιπόν, από κριτήριο της δικαιοσύνης, Στέφανος. Γιατί δυστυχώς υπάρχει και ο κακός αγώνας στη ζωή, ο οποίος και αυτός έχει κατάληξη, όχι δικαίωση, κατάληξη. Και ο καθένας ξέρει φυσικά την κατάληξη του κακού αγώνα του οποιοδήποτε, οποιασδήποτε μορφής. Έτσι τα παιδιά είναι πρότυπο και αυτόν τον καλόν αγώνα σε όλους μας, αλλά και οι μακαριστοί, αυτοί οι οποίοι άφησαν στο πυροδότημά τους αυτήν την διαθήκη, έτσι ώστε από το υστέρημά τους και από το περίσευμά τους να βραβεύονται παιδιά των Γρεβενών, Γρεβενιωτόπουλα, είτε της πόλης των Γρεβενών, είτε του νομού Γρεβενών, νομίζω ότι και αυτή είναι ένα πρότυπο για όλους μας. Παλιότερα υπήρχε η μεγάλη μερίδα των εθνικών ευεργετών, οι οποίοι πληροδότησαν με πολλά μεγάλα πληροδοτήματα και ευεργετήματα την πατρίδα μας, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να γίνουν ιδρύματα όπου εκεί βρήκαν ζεστασιά, παρηγοριά, παρέα και οτιδήποτε χρειαζόταν τα παιδιά τα δύσκολα εκείνα χρόνια για να μπορούν όχι μόνο να σταθούν στα πόδια τους, να σπουδάσουν και να πορευτούν στη ζωή, να βγουν χρηστοί και χρήσιμοι πολίτες στην κοινωνία. Να θυμηθούμε το παπάφιο ορφανοτροφείο, πόσοι και πόσοι δεν βγήκαν από εκεί μέσα, οι οποίοι είναι σήμερα όχι μόνο άριστοι οικογενειάρχες, αλλά τέλειοι τεχνίτες. Να θυμηθούμε άλλα ιδρύματα, απλά τώρα βρούνται έτσι γιατί εκεί που ήμουν ήταν δίπλα το παπάφι και ζούσα, ας το πω έτσι, σε αυτό το ίδρυμα, κοντά στη λειτουργία του και στον προορισμό του. Πόσα άλλα επίσης ιδρύματα. Το Πανεπιστήμιο, γιατί λέγεται Καποδιστριακό. Δεν είναι μόνο το ότι ίδρυσε ο Καποδιστριακός, έδωσε και εκεί και εκείνος. Γιατί λέγεται Ζάπιο το Μέγαρο. Γιατί λέγεται επίσης Μετσόβιο. Γιατί λέγεται ότι Αβέροχ. Γιατί. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, αγαπώντας την πατρίδα, έδωσαν στην πατρίδα αυτό το οποίο εκείνη τους χάρισε, το
τον πλούτο, τα υλικά αγαθά. Και γνώμονες αντιδορίζουν στην πατρίδα τη λυπή τους περιουσία. Και από αυτή τη λυπή περιουσία, εμείς σήμερα είτε σπουδάζουμε, είτε νοσηλευόμαστε σε νοσοκομεία που εκείνοι ίδρυσαν, θεσμοθέτησαν, είτε φιλοξενούμαστε στα ιδρύματα, είτε οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν και οι ευεργέτες και το Ίδρυμα Κωνσταντινίδη και το Ίδρυμα Πρέτζου, έτσι νομίζω ότι συνεχίζοντας αυτή τη μεγάλη παράδοση των εθνικών ευεργετών, είναι τιμή και κάφημα για την πόλη μας και για τον τόπο μας. Και αυτό λοιπόν τους ευχαριστούμε εκεί που βρίσκονται στον ουρανό και πιστεύω ότι οι ψυχές τους ότι είναι αναπαυμένες και είναι ευχαριστημένες, γιατί ο κόπος τους γίνεται ακριβώς αυτό το οποίο εκείνοι πόθησαν και ονειρεύτηκαν. Βράβευση του αγώνα των νέων ανθρώπων. Καλή και ευλογημένη χρονιά στα παιδιά, καλή δύναμη στους δασκάλους κάθε βαθμίδας, καλές υπομονές στους γονείς επίσης όλων των παιδιών και καλή φώτιση σε εμάς τους μεγάλους για να μπορούμε να διδάσκουμε σωστά τους νεοτέρους. Και ο σημειοφόρος κιόλας ο Κωνσταντίνος. Σε πάση. Γαλλιώτα Ειρήνη του Βασιλείου, 7ο Δημοτικό Βρεβενών. Κολέτσου Χρυσάντη του Ορέστη, 3ο Δημοτικό Βρεβενών. Γρυγοκώστα Μαρία του Νικολάου Γυμνάσιο Παλαιοχωρίου. Τζαπίνη Θεοδόρα του Αθανασίου Εσπερινό Λύκειο. Θα παρακαλέσουμε τον κύριο Δήμαρχο, αν κύριο Βουλευτή, τα πρώτα θεσμικά, να δώσετε κάποια βραβεία, καθίστε από εδώ. Τότσικας Νικόλαος του Αποστόλου, Επάρ Βρεβενών. Σγουρού Αντιγόνη του Γεωργίου, Επάρ Δεσκάτης. Πατή Ειρήνη του Γεωργίου, δεύτερο Γεύ Βρεβενών. Και Αμπατζήρης Ανέστης του Φωτίου, πρώτο Δημοτικό Βρεβενών. Ζέρβα Δήμητρα του Κωνσταντίνου, ΕΠΑΣ Νοσηλευτικής. Αντάμι Μαρία του Ιωάννου, ΕΕΚ Βρεβενών. Χατάβα Αντί του Ευρυβιάδη, πρώτο Δημοτικό Βρεβενών. Σούλα Ελένη του Βασιλείου, δεύτερο Γεύ Βρεβενών. Σαλίκ Δανάη του Πλωτιά, δεύτερο Δημοτικό Βρεβενών. Ο Δήμαρχος Δεσκάτης. Πάπλου Δέσποινα του Νικολάου, δεύτερο Δημοτικό Βρεβενών. Κομμάτα Ευδοξία του Αντωνίου, Επάρ Δεσκάτης. Τζιγά
Μεγάρας Γεώργιος του Κωνσταντίνου Επάντες Κάτης. Λεγιοπούλου Αλεξάνδρα Παρασκευή του Αθανασίου, πρώτο γέλο Βεγενό. Τότος Βασίλειος του Νικολάου, τρίτο δημοτικό Βρεβενό. Θα παρακαλέσουμε τον κύριο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ζεμπίλη Ειρήνη του Βασιλείου, τέταρτο δημοτικό. Τζιανασβίλη Βλαδίμερος του Σάλβα, εκ Βρεβενό. Μαράι Μάριος Τουρτιβάρ, εκ Βρεβενό. Εκτόρια Καρασία του Νικολάου, τέταρτο δημοτικό. Χριστιάνα του Νικολάου, πέμπτο δημοτικό. Θα παρακαλέσουμε τον κύριο Γιάννα. Σίμου Ξανθούλα του Αποστόλου, πέμπτο δημοτικό Βρεβενό. Κύρια Χρυσούλα του Κωνσταντίνου, Εσπερινό Λύκειο. Παλάσκα Ελένη του Δημητρίου, πρώτο γέρο Βρεβενό. Μίλε Αντώνιος του Δαβίδ, γυμνάσιο Παλαιοπορείου. Καλιαπάκη Γεωργία του Εμμανουήλ, γυμνάσιο Δεσκάτη. Δόγκαλη Μαρία Αρετή του Γεωργίου, έκτο δημοτικό Βρεβενό. Και Αναστασία Μαρία του Γεωργίου, γυμνάσιο Καρπερού. Παρακαλέσω τον κύριο Πουρνάρα, πρόεδρο του Ποιητής Ενότητας Βρεβενό και μέλους του Ιδρύματος Κωνσταντινίδη και Ευρέντζου και τα δύο. Κούμα Βασιλική του Κωνσταντίνου, γυμνάσιο Καρπερού. Κοτίτσας Δημήτριος του Κωνσταντίνου, γυμνάσιο Δεσκάτης. Καραγιάννη Ελένη του Θεοδόρου, δεύτερο γυμνάσιο Βρεβενό. Κλησιάρη Δήμητρα του Χρήστου, Γερ Καρπερού. Βαγγελινός Χρήστος Παναγιώτης του Δημητρίου, Λύκειο Δεσκάτης. Αντωνόπουλος Χρήστος του Παύλου, έβδομο δημοτικό Βρεβενό. Θεοχάρη Χρυσούλα του Νικολάου, ειδικό σχολείο Βρεβενό. Τσάρτα
Μεσσανίτου Θωμά, έκτο δημοτικό Βρεβενό. Αντωνογιάννης Αριστοτέλης του Κωνσταντίνου, Λύκειο Δεσκάτης. Μαγκούφη Δέσποινα του Βασιλείου Γυμνάσιο Δεσκάτης. Λαμπραγκάκη Ουρανία του Στεφάνου, Δεύτερο Γυμνάσιο Βρεβενών. Καραλαπίδης Ιωάννης του Ιωνιωθέου, Δεύτερο Γυμνάσιο Βρεβενών. Σίμου Μαρία Φρυδερίκη, Πρώτο Γυμνάσιο Βρεβενό. Παντακόιας Χρήστος Αλέξανδρος του Βασιλείου, Πρώτο Γυμνάσιο Βρεβενό. Τζούβα Νίκη του Σταμάτη, Δεύτερο Γερ Βρεβενό. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος του Χρήστου, Ειδικό Σχολείο. Βρεβενό. Τιμέρη Χριστίνα του Ευθυμίου, Εσπερινό Λύκειο. Παλάμα Παρασκευή του Χρήστου Γερ Καρπερού. Πνευματικός Ιωάννης του Γεωργίου Λύκειο Δεσκάτης. Φωτούλα Ελπινίκη του Δημητρίου Γερ Καρπερού. Αθανασιάδης Αθανάσιος του Λεωνίδα, ΕΠΑΚ Βρεβενό. Να παρακαλέσω πίσω. Και το προϊστάμενο με εδώ, με δεσμικά να μην σας πελάτε. Τζατζής Αριστοτέλης του Κωνσταντίνου. Παλάμος Γεώργιος του Κωνσταντίνου Γυμνάσιο Παλαιοπορείο και Σαμψουδίνωμα Φυρούσα του Καθρό, Εσπερινό Λύκειο Βρεβενό. Στο σημείο αυτό, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας θερητής. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά και σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Υγεία και δύναμη για να συνεχίσουμε τον ίδιο ζήλο το δύσκολο αλλά και ευχάριστο αγώνα της μάθησης. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Λοιπόν, γεια σου κύριε Γεωργιάρχη, γεια σου κύριε Γεωργιάρχη. Θα ήθελα να συγχαρώ τα δύο ιδρύματα Φρέντζου και Κωνσταντινίδη και ιδιαίτερα τον πρόεδρο των Ιδρυμάτων Αθώνα Σοφοσμιώτη, του Μητροπολίτη μας, για αυτή την ενέργεια, η οποία γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Από πρόπερση, αυτή η δαπάνη δεν ήταν επιλέξιμη για το Δήμο, συμμετείχε και ο Δήμος σε αυτή τη δαπάνη, πλην όμως από τους ελεγκτές καθορίστηκε ότι δεν πρέπει να πληρώνεται. Ανέλαβε εξ ολοκλήρου η Μητρόπολη, οι Μητροπολίτες μας και τον συγχαίρω για αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να συγχαρώ όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές και να τους ευχηθώ καλή συνέχεια. Δεν είναι τόσο το χρηματικό ποσό, το οποίο είναι συμβολικό, όσο η ηθική αξίωση σε αυτά τα παιδιά. Καλή συνέχεια και καλή και συγχαρητήρια και στους δασκάλους και τους καθηγητές και στους γονείς. Σήμερα ήταν μια ευχάριστη μέρα, μια πανηγυρική μέρα όπου ο Σεβασμιότατος βράβευσε τα παιδιά τα οποία είχαν αυτές τις ψηλές επιτυχίες και αποδόσεις. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά να επιτυχάνουν πάντα τους στόχους τους, να πρωτεύουν, να αριστεύουν και να μας δίνουν το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι
η νεολαία μας μπροστάρισα πάντα με αγώνα, θυσίες και προσπάθεια θα επιτυχάνει τους στόχους και σίγουρα το μέλλον της χώρας μας θα είναι καλύτερο. Παρευρεθήκαμε σήμερα στην εκδήλωση που οργάνωσε η Μητρόπολη Γρεβενών προς τιμήν των μαθητών που αρίστευσαν. Είναι ιδιαίτερη μέρα σήμερα, η μέρα της εκπαίδευσης, η μέρα των τριών εραφών. Συγχαίρουμε την Μητρόπολη για αυτή την πρωτοβουλία της, γιατί σήμερα τιμά τον αγώνα, την προσπάθεια των μαθητών, τιμά την εκπαίδευση, η οποία πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο ανάκαμψης της χώρας μας. Να συγχαρώ όλους τους μαθητές, σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για αυτούς, διότι βλέπουν τους κόπους τους να αποδίδουν. Να συγχαρώ τους γονείς τους, γιατί γνωρίζω μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο παρουσιάζει χρόνιες παθογένειες και στευρώσεις, πόσο μεγάλος είναι και ο αγώνας που δίνουν και οι γονείς. Να συγχαρώ επίσης τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δίνουν φως από τη φλόγα τους για να έρθουν αυτές οι επιτυχίες και να ευχηθώ η χώρα μας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις όταν με το καλό αυτά τα παιδιά συνεχίσουν και σπουδάσουν, να εργαστούν εδώ και να μην μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Γιατί πραγματικά αυτό έχει ανάγκη η χώρα. Ανάγκη από φωτεινά μυαλά ανθρώπους, νεολαία που θα αγωνιστεί για ένα καλύτερο αύριο. Ευχαριστώ. Γρεβενιώτης.gr. Μπες και εσύ στη δική μας παρέα.